Ντομπρε ή καλημέρα από την όμορφη Κρακοβία. Πάμε να δούμε σήμερα την Κρακόβια που έχει αγώνα στην εξεκλάσα. Αλλά πρώτα η ώρα είναι αυτή τη στιγμή 10 και πρέπει να πάμε να βγάλουμε εισιτήριο γιατί δεν δέχονται την ελληνική ταυτότητα, οπότε πρέπει να πάω από εκεί. Ένα μήνυμα στο Ριτάνι τώρα είναι ότι εκεί πίσω είναι το γήπεδο της Βίσλα Κρακοβίας και πίσω μου είναι της Κρακόβιας. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν τα γήπεδά τους 400 μέτρα διαφορά και η αντιπαλότητά τους είναι τύπου Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται όταν παίζει το κρακοβιακό ντέρμπι, όπως το πας πέρα και άλλα τόσο. Η ώρα έχει πάει 5. Έχουμε ντυθεί καταλήλως όπως βλέπετε. Πήρα αυτό το κασκόλ πριν από την boutique. Το πήρα 45 slot. Δηλαδή μαζί με το εισιτήριο μου πήγανε σε 60 slot που είναι 13,73 ευρώ δικά μας. Τώρα έχει έρθει η ώρα να δούμε Κρακόβια εναντίον Γκόνιγκ Ζάπκρε στο πρωτάθλημα της εξακλάσα. Δεύτερος γύρος. Η Κρακόβια είναι ένατη, η Γκόνιγκ είναι 12η. Θέλω να δω ένα παιχνίδι γεμάτο με γκολ, διότι παρατηρώ όλο αυτό το Σαββατοκύριακο ότι τα αποτελέσματα είναι 3-2-3-3, οπότε θέλω κάτι αντίστοιχο τώρα. Γενικά είναι η πρώτη φορά που θα πάω σε πρωτάθλημα extra κλάσα, δηλαδή extra κλάσα είναι το πρωτάθλημα της Πολωνίας, οπότε πάμε να δούμε ματσάρα. Κάνω αυτό το vlog από το τηλέφωνο γιατί δεν ρισκάρω να πάρω την κάμερα σε ένα γήπεδο που δεν έχω ξαναπάει, που δεν γνωρίζω που κάθομαι, οπότε ναι.
Και κάπου εδώ θα τελειώσει αυτό το vlog. Η Κρακόβια κέρδισε 2-0 την Górnik. Μετά στο τέλος θα δείτε ότι έβγαλα και φωτογραφία με έναν παίκτη, τον τερματοφύλακα, που είναι και τερματοφύλακα στην εθνική ομάδα Πολωνίας. Λοιπόν, καλό βράδυ και τα λέμε στο επόμενο.